Ακριβώς 6 χρονών πρέπει να ήμουν στο πρώτο γυρούσι. Επήγα στα ψαρά με βάγκες, μαζί με τον παπά που με έφυγε. Εγώ δεν είδα τούρκους. Πριν να γίνουν τα γυρούσια, οι Τούρκοι βγήκαν και πήραν χρήση από κάπου κοντά. Επήραν και από εδώ τον παπά μου, τον Μανί και τον Γιάννη στρατήγη. Και τους είχαν αριστό, μα φύγα το σκοστά και ήταν εδώ χωσμένοι. Πότε στο τραχύλι, πότε στην εκκλησόφυλλα. Όλο στα κουρφά μέρη πια. Εγώ πια που πήγα ένα ψωμάκι και νεράκι και πήγαινα άλλο στο κουρφά καλά. Εγίνει πια το γυρούσι και θεία μου που ήρθε να καεί και ψαριανό, που γέμουσε και πήρε μας από τον Άγιο Στέφανο και πήγε μας τα ψαρά. Εγώ είχα 3 αδελφές και πήραμε σκλάβες. Η μια παντρεμένη χατζίδενα. Η Λεμονιά είχε ένα καπηλικό και η Μοσχού λέφτη. Εμείς τα αγόρασαν της. Τη Λεμονιά ο καπηλικός της και την άλλη ο άντρας της. Από την πόλη. Η Μοσχού που ήταν από πίσω από μένα και έμεινε στο Πασά, εκεί πέθανε, στη Σμύρνη. Επήγε η μάνα μας να την κοράσει. Ήβρε την και είχε με τον Πασά 2 παιδάκια καμωμένα. Γι' αυτό σκεφτείδωνε την μέσα που πήγαινε στο φωνάκι. Της έλεγε η μητέρα της να φύγουνε και εκείνη της έλεγε να βρουν πολύ. Και είδε την έδειξε τα καλά αυτά σε ντούκια. Και λέει η μάνα μου, κακό χρόνο να έχετε εσείς κι αυτά. Και λέει και μου, τα η καψούλα, τι κλαίγε. Ξέχασε τη μέρα. Και δεν την εκλείδωσε και της είπε, να φύγουμε. Μα εκείνη της είπε, μα λυπούμε τα παιδιά. Μα η μάνα μου της λέει, παίρνω μέντα και βαφτίζω μέντα. Μα είναι ήρθε, ναι. Είχανε μια Τούρκισσα. Και είδε της μάνας μου η Μοσχού, στάσου, να πάω να ρωτήσω τούτη να κούτα σαν πνευματικός. Και ρώτησε την. Εκείνη χτύπησε τα χέρια της και μας έφτυγε με παιδιά Τούρκη. Και η μάνα μου κουρφά έτρεξε στο κονσουλάτο μας και εκεί έκρυψα την. Και την στείλανε εδώ κουρφά. Και ήκλεγε. Και ήκλεγε μας. Εδώ, όσοι υπομείκαν, τώρα οι δυο, μικρό το
Όπου απέθανε. Είναι το μόνο αδίκημα που εγνώρισε.